Κλειστό και ερυπωμένο, με εμφανή σημάδια ετοιμορροπίας, παραμένει από το 2002 το κτίριο που στέγαζε τις υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ στα Χανιά. Στη συμβολή των οδών Σολομού και Νεάρχου, κοντά στα δεκάδες νεοκλασικά, αποτελεί μοναδική παραφωνία στο αρχιτεκτονικό σύνολο, αλλοιώνοντας την εικόνα της περιοχής. Είναι τραγικό ένα κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου στο κέντρο της πόλης να μένει εγκαταλελειμμένο επί 16 χρόνια. Όταν το Δημόσιο νοικιάζει στο κέντρο της πόλης άλλα κτίρια για τις ανάγκες του. Τώρα γιατί και πώς, οικονομικό το θέμα διαχείρισης, δεν ξέρουμε. Το Υπουργείο Εργασίας για πρώτη φορά εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποκατάστασης και αξιοποίησης του κτιρίου. Ήδη επεξεργάζεται πρόταση του ΟΑΕΔ για τη στέγαση των υπηρεσιών του, καθώς και της διοίκησης του ΤΕΙ Χανίων για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας. Και τις δύο προτάσεις τις ξέρει το Υπουργείο Εργασίας, ενδιαφέρεται, έχουν έρθει από ό,τι ξέρω και εγώ μηχανικοί, έχουν εξετάσει τη στατικότητα του κτιρίου. Άρα εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ευχάριστα νέα όσον αφορά την αξιοποίησή του. Παλιά ήταν πολυκλινική αυτό. Βοηθάει, νομίζω και κάποιος από αυτούς. Τώρα τα έχουν εγκαταλείψει όλα, στο τέλος απ' έξω να σκοτώσουν και κανένα. Δυστυχώς έτσι είναι. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ έπαψαν να λειτουργούν στο εν λόγω κτίριο το 2002. Έκτοτε έγιναν πολλές συζητήσεις για την αξιοποίησή του, ωστόσο μέχρι σήμερα παραμένει εγκαταλελειμμένο, όπως και δεκάδες άλλα στην πόλη των Χανίων. Χρειάζονται κάποιες αλλαγές, όπως θα χρειαζόταν ένα οποιοδήποτε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Όσο και να είναι το κόστος, νομίζω ότι και οικονομικά συμφέρει το Δημόσιο, αλλά και είναι συμβολικό για την κυβέρνηση αυτή να δείξει ότι ενδιαφέρεται για την πραγματική αξιοποίηση της περιουσίας της. Το κράτος δεν φροντίζει για τους πολίτες του να φάνε, όχι να φτιάχνει τα κτίρια για τα... Είναι κακά χρόνια, επειδή εγώ είμαι παλιός, μου θυμίζει κατοχή μεριά. Μην τα ψάχνετε. Το ψάρι βρωμάει πολύ. Μέχρι το τέλος του χρόνου το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται να έχει καταλήξει στην παραχώρηση του κτιρίου, με πιο πιθανό σενάριο αυτό της στέγασης των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.